Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης. Ο Υπουργός Υπεχοδέ, κύριος Σταθάκης, αποδέχτηκε πρόταση του Ηλία Καματερού για πρόβλεψη στο νοσοκομείο για το δομημένο περιβάλλον των κατασκευών σε δημόσιους χώρους μετά από μελέτες ανάπλασης. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ηλίας Καματερός, αφού ανέπτυξε την ανάγκη ριζικής αλλαγής και εξυγχρονισμού της πολεοδομικής νομοθεσίας, ζήτησε από τον Υπουργό κύριο Σταθάκη Γεώργιο να επαναφέρει παλιότερη διάταξη του νόμου 4178 κάθε τους 13 που έδινε ουσιαστικά τη δυνατότητα στους ΟΤΑ εντός διετίας να προχωρήσουν σε μελέτες ανάπλασης των κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται για χρήση τραπεζοκαθισμάτων ώστε να αποκατασταθεί η αισθητική και η τάξη, ενώ με κάθετες και άμεσες απαγορεύσεις έχουμε αντίθετα αποτελέσματα. Ο Υπουργός του ΙΠΕ, κ. Σταθάκης, αποδέχθηκε την πρόταση του Ηλία Καματερού για πρόβλεψη στο νομοσχέδιο για το δομημένο περιβάλλον των κατασκευών σε δημόσιους χώρους μετά από μελέτες ανάπλασης. Μιλώντας στην τελευταία συνεδρίαση Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου Έλεγχος και Προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ηλίας Καματερός, αφού ανέπτυξε την ανάγκη ριζικής αλλαγής και εξυγχρονισμού της πολεοδομικής νομοθεσίας, ζήτησε από τον Υπουργό κ. Σταθάκη να επαναφέρει παλαιότερη διάταξη του νόμου 4178 του 2013 που έδινε ουσιαστικά τη δυνατότητα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στους Δήμους δηλαδή, εντός διετίας να προχωρήσουν σε μελέτες ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων που παραχωρούνται για χρήση τραπεζοκαθισμάτων, ώστε να αποκατασταθεί η αισθητική και η τάξη, ενώ με κάθετες και άμεσες απαγορεύσεις, όπως είπε, έχουμε αντίθετα αποτελέσματα. Έτσι, θα προσαρμόσουν οι επαγγελματίες στις κατασκευές, στις μελέτες, διαθέτοντας γι' αυτό τα πρόστιμα που τώρα τους έχουν επιβληθεί με ορίζοντα διετίας. Παράλληλα, ο Ηλίας Καματερός τόνισε πως πρέπει να προχωρήσει ο εξυγχρονισμός της πολεοδομικής νομοθεσίας, η επιτάχυνση των πολεοδομικών μελετών, τα χωροταξικά, το δασολόγιο και το κτηματολόγιο, αφού μόνο έτσι θα περιοριστεί δραστικά το φαινόμενο των αφαιρέτων και θα προστατευτεί το περιβάλλον. Την πρόταση αποδέχθηκε ο Υπουργός και θα φέρει, όπως δήλωσε, στην ολομέλεια το νομοσχέδιο συμπληρωμένο με τη σχετική διάταξη. Να σημειώσουμε ότι το θέμα αφορά σε όλη τη χώρα και όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Και καλά τιτλοφορείται το νομοσχέδιο Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και όχι νομιμοποίηση αφαιρέτων όπως προβάλλεται από όλο τον τύπο και όπως από πολλούς λέγεται. Γιατί όπως και εσείς έχετε πει, ξέρουμε πολύ καλά ότι το θέμα των αφαιρέτων θα συνεχίσει, δεν πρόκειται να σταματήσει με τίποτα αν δεν φτιάξουμε δασικούς χάρτες, αν δεν έχουμε κτηματολόγιο, αν δεν έχουμε χωροταξικά. Εδώ επιτρέψτε μου να μείνω λίγο και στα πολεοδομικά, στην πολεοδομική νομοθεσία. Ξέρετε ότι οι ανάγκες πηγαίνουν πολύ πιο μπροστά από την πολεοδομική νομοθεσία. Παλιά δεν υπήρχε συντελεστής δόμησης, οι συνάδελφοι το ξέρουν. Υπήρχε μόνο αριθμός ορόφων. Κάλυψη επί αριθμό ορόφων και έβγαινε ο συντελεστής δόμησης. Μετά βρήκαμε το συντελεστή δόμησης. Μετά βρήκαμε το συντελεστή όγκου, που είναι πολύ σημαντικό. Και ακόμα είμαστε πίσω. Και πρέπει να εξυγχρονιστούμε για να καταλάβουμε, να δίνουμε περισσότερη ελευθερία μεν στους δημιουργούς, στους αρχιτέκτονες και να σέβονται το περιβάλλον μόνο με τον όγκο και όχι με οτιδήποτε άλλο. Αυτό το λέω για να δείξω πολύ έτσι επιγραμματικά τα κενά που έχουμε στην πολεοδομική νομοθεσία και δημιουργούν αυτά τα προβλήματα και να μην τα υποτιμούμε. Τα αντιμετωπίζει αυτό το νομοσχέδιο, προς Θεού. Δεν το κάνει και δεν θα μπορούσε. Είναι δεδαλώδης η πολεοδομική νομοθεσία και θέλει ΣΥΡΙΖΑ αλλαγή. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει και στα αυθαίρετα πώς θα τα αντιμετωπίσουμε επιμέρους, σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, ενώ από την προηγούμενη νομοθεσία αναγκαζόμαστε και μεταφέρουμε και δίνουμε παρατάσεις στη νομοθεσία και μάλιστα εσείς αντιμετωπίζετε και ευνοϊκότερα και καλά κάνατε για συγκεκριμένους λόγους αρκετές περιπτώσεις, δίνουμε παράταση και άλλα νομιμοποιούνται πλήρως, άλλα διατηρούνται μέχρι 30 χρόνια, χωρίς καν μελέτες, δεν θα μπορούσε να γίνει ίσως διαφορετικά. Μία περίπτωση που είναι η μοναδική που ο προηγούμενος νόμος επέβαλε τη μελέτη, την αφαιρείται. Είναι η περίπτωση των κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι δημιουργούν φοβερά προβλήματα αισθητικής. Και ενώ εκεί ο προηγούμενος νόμος υποχρέωνε τους Δήμους να κάνουν μελέτες, για να μπορέσουν να κάνουν μελέτες ούτως ώστε να καθορίσουν τα πάντα στους κοινούς τους χώρους. Από το
πόσοι και πώς πρέπει να διατίθενται σε τραπεζοκαθίσματα κτλ. Πώς πρέπει να γίνονται οι κατασκευές. Ενώ λοιπόν το επέβαλε αυτό το πράγμα, εσείς έρχεστε και το αφαιρείτε. Και ήταν η μοναδική περίπτωση που επέβαλε μελέτες. Νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδείτε, γιατί υπάρχει η διάθεση από δήμους, και σας το λέω από εμπειρία, 15 δήμους έχουμε εμείς στην περιοχή μας. Είναι δήμοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν προσπάθειες για μελέτες και να υποχρεώσουν τους κατασκευαστές, μάλιστα δίνοντάς τους κίνητρα, τους ενοικιαστές, δίνοντάς τους κίνητρα, έχουν και αυτή τη διάθεση να συμβάλλουν στο να τροποποιήσουν ή αν είναι τελείως ακαλέστες να τις κατεδαφίσουν και να ξανακάνουν σύμφωνα με την μελέτη αυτές εδώ τις κατασκευές, και εμείς τους αφαιρούμε αυτό το δικαίωμα. Θεωρείτε ότι σε αυτήν εδώ ειδικά την περίπτωση, με αυτή την απολυτότητα, γκρεμίστε τα, θα πετύχουμε το στόχο? Τότε γιατί δεν το κάνουμε σε όλα? Γιατί δεν λέμε σε όλους γκρεμίστε τα? Και ερχόμαστε και νομιμοποιούμε ξενοδοχεία, εκκλησίες, όλα αυτά χωρίς καν μελέτες, και εκεί που μπορεί να μπιτάξει στους κοινόχρηστους χώρους να γίνουν μελέτες, εμείς ερχόμαστε και το απαλήφουμε. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Το επιχείρημα, τελειώνω με αυτό κύριε Υπουργέ, ότι τόσο καιρό γιατί δεν τα κάνανε. Αυτό μπαίνει για όλα τα αυθαίρετα. Τόσο καιρό γιατί δεν τα κάνανε. Εγώ ξέρω δήμους που δεν το ξέρανε. Δεν ήξερα αυτή τη δυνατότητα. Γιατί ο κάθε ιδιοκτήτης το ήξερε. Δήμοι δεν το ήξερα. Αλλά δεν είναι αυτό επιχείρημα το ότι δεν το ήξερα. Δεν το λέω γι' αυτό. Όμως γιατί δίνουμε το δικαίωμα στους άλλους, και γιατί να μην δώσουμε και στους δήμους? Ξέρετε πόσα δημόσια κτίρια δεν έχουν άδειες? Το ξέρετε. Και τους δίνουμε δυνατότητα να νομιμοποιηθούν? Αεροδρόμια, νοσοκομεία, σχολεία νομιμοποιούνται χωρίς μελέτες. Γιατί λοιπόν να μην δώσουμε? Γίνομαι κουραστικός, αλλά για να γίνει κατανοητό. Είναι η μόνη περίπτωση που επιβάλλεται να γίνει μελέτη, διαφορετικά τα γκρεμίζουν. Και εμείς την απαλήφουμε. Είμαστε πολύ εκεί που έπρεπε να είμαστε ευνοϊκοί, γινόμαστε σκληροί, και εκεί που έπρεπε να είμαστε πιο σκληροί, γινόμαστε πιο εξυπηρετικοί. Συγγνώμη για την έκφραση. Ευχαριστώ. Λίγο μετά το μεσημέρι κατέληξε ευτυχώς η συμφωνία με την Τουρκία για τους πλώες των πλοίων και θαλαμιγών με τουρκική σημαία, η οποία πρόκειται να διακοπούν από σήμερα μετά τα αντίμετρα που είχε αποφασίσει να εφαρμόσει η τουρκική πλευρά για τον χαρακτηρισμό της ναυσοπλοείας γκρι. Όπως μας ενημέρωσε ο ναυτικός πράκτορας Σπύρος Θερινόπουλος, η συμφωνία τελικά είναι να συνεχιστούν κανονικά τα δρομολόγια των επιβατηγών και τουριστικών πλοίων, όχι όμως και οι ναυλώσεις θαλαμιγών και της Γκουλέτας. Έτσι, οι κρατήσεις και τα δρομολόγια συνεχίζονται κανονικά και μάλιστα θα επεκταθούν και τη χειμερινή περίοδο σε μια διανυκτέρευση που θα εξυπηρετήσει τις διήμερες εκδρομές των Τούρκων επισκεπτών στο νησί μας. Για τις επιπτώσεις στην οικονομία του θαλάσσιου τουρισμού, ο ναυτικός πράκτορας Μουράτ Μπορινάκης, ο οποίος ειδικεύτηκε στην πρακτόρευση θαλαμιγών και των πλοίων τύπου Γκουλέτα, μας διευκρινίζει πού ακριβώς εντοπίζεται το πρόβλημα με τους ναύλους και γιατί πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες που προβλέπονται. Λίγο μετά το μεσημέρι κατέληξε ευτυχώς η συμφωνία με την Τουρκία για τους πλώες των πλοίων και θαλαμιγών με τουρκική σημαία, η οποία πρόκειται να διακοπεί από σήμερα μετά τα αντίμετρα που αποφάσισε να εφαρμόσει η τουρκική πλευρά για τον χαρακτηρισμό της ναυσιπλοείας της γκρι. Όπως μας ενημέρωσε ο ναυτικός πράκτορας Σπύρος Θερινόπουλος, η συμφωνία τελικά είναι να συνεχίσουν κανονικά τα δρομολόγια των επιβατικών και τουριστικών πλοίων καθημερινά, όχι όμως και οι ναυλώσεις θαλαμιγών και της Γκουλέτας. Έτσι, οι κρατήσεις και τα δρομολόγια συνεχίζονται κανονικά και μάλιστα θα επεκταθούν και τη χειμερινή περίοδο με μια διανυκτέρευση που θα εξυπηρετήσει τις διήμερες εκδρομές των Τούρκων επισκεπτών στο νησί μας. Η απόφαση της συνάντησης, το αποτέλεσμα της συνάντησης είναι ότι δεν κλείνουν οι γραμμές των δρομολογιακών ή των τουριστικών πλοίων από την Τουρκία προς τα νησιά και το ανάποδο, όπως και στην ΚΟ. Όμως παραμένει το θέμα της απαγόρευσης με τις κουλέτες και των διαδικασιών που χρειάζονται οι κουλέτες. Θα δούμε αργότερα αναλυτικά τι συζητήθηκε και τι συμφωνήθηκε για τις κουλέτες.
Σημασία όμως αυτή τη στιγμή έχει ότι οι γραμμές σε όλο το Αιγαίο συνεχίσουν περαμένουν λίγο όπως ήταν ακριβώς. Φαντάζομαι ότι τώρα θα χρειαστεί και μια ενημέρωση του κοινού προκειμένου να συνεχίσουν και οι κρατήσεις. Τα πρακτορία μέχρι αυτή τη στιγμή κλείνουν πρόσκοπτα τις εκδρομές ή είχαν σταματήσει μέχρι σήμερα, περιμένοντας να δει τι θα γίνει? Δεν είχαμε σταματήσει. Και οι tour operators, αλλά και τα πρακτορία, τα εισιτήρια μονής διαδρομής, ο κόσμος που ήθελε να πάει, δεν σταματήσαμε ακριβώς. Υπήρχε όμως μια επιφυλακτικότητα από όλους, να δούμε τι θα γίνει. Συνεχίσουν. Άρα λοιπόν μπορούν να προγραμματίσουν άνετα το ταξίδι τους και οι επισκέπτες μας εδώ προς απέναντι, αλλά και από εκεί προς τα εδώ. Και εξακολουθεί να είναι κίνηση μεγάλη, μας φάνηκε σήμερα το πρωί και την ώρα. Έχει ακόμα κίνηση και με τουρίστες, αλλά και με επιβάτες μονής διαδρομής που έρχονται για διήμερα, τριήμερα, και αυτό θα συνεχίσει και το χειμώνα και ακριβώς όλο το χειμώνα. Πριν από αρκετό καιρό μας είχατε δηλώσει ότι υπάρχει μια σκέψη τα δρομολόγια του χειμώνα, τα ημερήσια με τα καταμαράν, να πυκνώσουν και να γίνουν και διανυκτερεύσεις εδώ. Ισχύει ακόμα αυτό, κύριε Τρινόπουλε? Ναι. Θα κάνουμε και διανυκτέρευση στίκου, μία διανυκτέρευση μάλλον Παρασκευή βράδυ, για να φέρνουμε κόσμο το απόγευμα εδώ να κοιμάται. Θα φτιάξουμε πακέτα Σαββατοκύριακου, όπως και κάθε Κυριακή θα συνεχίσουμε να έχουμε ημερήσιο δρομολόγιο από Κόγια Μπότρομ και επιστροφή το απόγευμα. Εν τω μεταξύ, για τις επιπτώσεις στην οικονομία του θαλάσσιου τουρισμού, ο ναυτικός απράκτορας Μουράτ Μπουρινάκης, ο οποίος εξειδικεύεται στην πρακτόρευση θαλαμιγών και των πλοίων τύπου Γκουλέτα, μας διευκρίνησε πού ακριβώς εντοπίζεται το πρόβλημα με τους ναύλους και γιατί θα πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες που προβλέπονται. Πώς επηρέασε καταρχήν από την αρχή της ανακοίνωσης μέχρι και σήμερα την κίνηση των κρουαζιεροπλοίων, της κρουαζιέρας μάλλον, προς την περιοχή μας, την Τουρκία? Ναι, έχει πέσει κατακόρυφα και εννοούμε σε όλα τα νησιά και πολύ περισσότερο στα Δωδεκάνησα, τα οποία αυτά τα σκάφη κινούνται γενικώς στα νησιά τα οποία είναι στα παράκτια της Τουρκίας. Βέβαια, φέτος είχαμε πολλές γουλέτες που κινηθήκαν και προς Κυκλάδες και μάλιστα σε πολύ μεγάλο αριθμό εν συγκρίση με άλλες χρονιές. Τέλος πάντων, έχει επηρεάσει πολύ αρνητικά, γιατί σχεδόν έχουν τώρα ακυρώσει όλες τις κρουαζιέρες. Αυτό θέλω να μου πεις. Τι έχει γίνει από εδώ και πίσω, δηλαδή αν υπήρχε ακόμα κίνηση η οποία ακυρώθηκε λόγω της εξαγγελίας? Ναι, βέβαια. Μέσα στον Οκτώβριο σχετικά υπήρχε μια πάρα πολύ καλή κίνηση με τις γουλέτες και ειδικότερα που είχαμε στις Κυκλάδες. Και τα ναύλα αυτά είναι πολύ πιο καλά από ό,τι είναι στο full season, γιατί πάντα είναι οι πελάτες που κινούνται Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είναι πολύ πιο VIP και κάποιο υψηλού οικονομικού βεληνικές. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε σήμερα την απάντηση, το τι πρόκειται να γίνει, τι απόφαση θα πάρουν βασικά οι Τούρκοι και οι Έλληνες για το πώς θα μπορέσει να συνεχιστεί η κρουαζιέρα με ξένη σημαία, δεν μιλάμε μόνο για την τουρκική, έτσι, με ξένη σημαία στην Ελλάδα. Το οποίο αυτό εδώ πέρα ήταν μια ιστορία πολύ παλιά, εδώ και τουλάχιστον εγώ που είμαι στα 25 χρόνια που είμαι στο γιότινγκ, αυτή η ιστορία από χρόνο σε χρόνο δεν είχε λυθεί. Ποιο ήταν το σημείο αιχμής, ποια ήταν η διαφωνία, ποιες ήταν οι προδιαγραφές που έπρεπε να έχει αυτός ο τομέας, κύριε Μουράτ, και που δεν εφαρμόζεται ουσιαστικά? Ναι. Βασικά ξεκίνησε από το παράνομο ναύλο. Δηλαδή, όταν λέμε παράνομο ναύλο, ότι κάποιο σκάφος έπαιρνε από Ελλάδα κόσμο και έφυγε στην Ελλάδα χωρίς να έχει την κατάλληλη άδεια για να μπορέσει να κάνει ναύλο. Αυτό όμως με ανέχεια των αρχών εδώ συνεχιζόταν χρόνια με τα χρόνια και μέχρι τα τελευταία χρόνια λόγω του ότι πιέσανε και από την Ευρώπη και έπρεπε να περάσουν από Port State όλα τα σκάφη, τον κατάλληλο έλεγχο για να μπορούν να κινούνται και στην Ελλάδα που σημαίνει Ευρώπη, το κυνηγήσανε περισσότερο. Θα μπορούσε να βρεθεί λύση, δηλαδή υπάρχουν λύσεις σε άλλα κράτη τα οποία... Υπάρχουν δηλαδή προδιαγραφές που μπορεί να τηρήσει η Τουρκία σε σχέση με αυτούς τους ναύλους και αυτά τα σκάφη, ούτως ώστε να είναι συνεπείς ανάλογα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες? Βέβαια, βέβαια.
Δηλαδή, δεν μπορεί, θα τα πω στο σημαίνει ότι όταν ένα σκάφος το οποίο έχει συγκεκριμένο αριθμό επιβατών και πληρώματος πρέπει να έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές από καμπονές, από σέρβις, από οτιδήποτε για να είναι κατάλληλα για να μπορέσουν να κινηθούν στην Ευρώπη. Αυτό ήταν το σημείο στο οποίο υπήρχε το μεγάλο ζήτημα, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό, βασικά ξεκίνησε από το παράνομο ναύλο και μετά πήγαμε στο Πορστέ. Δηλαδή, το παράνομο ναύλο θα μπορούσε να λυθεί. Και θα μπορούσε να λυθεί τα οποία με κάποιες διατάξεις οι οποίες θα παίρνανε, θα εισπράχταν και το κράτος κάποια χρήματα, όπως κάνει και η Τουρκία. Mm-hmm. Δηλαδή, αντίστοιχα, η Τουρκία εδώ και χρόνια στα επαγγελματικά σκάφη βάζει κάποιον φόρο, mm-hmm. πηγαίνοντας ένα ελληνικό σκάφος στην Τουρκία, αναμέτρο. Το οποίο αυτό το έχουμε συγκριθεί εμείς στην κυβέρνηση πολλές φορές, δεν έγινε για κάποιους λόγους. Δεν το κάνουν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το κάνουν, γιατί δεν μπορούμε αυτά να τα απαγορεύσουμε τα σκάφη. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για τα τουρκικά σκάφη, έτσι. Μιλάμε και για τα μέγα γιότ. Τα μέγα γιότ έχουν εξαφανιστεί, αν προσέξατε εδώ στα νησιά. Έτσι. Έχουν κινηθεί λίγο προς επτάνιστα, τα οποία μπορούν να μπαινοβγαίνουν και στην Αλβανία, τους εξυπηρετεί καλύτερα. Και υπάρχει θέμα εκεί, πρέπει να λυθεί. Δηλαδή πρέπει να μπει μια διάταξη που και το κράτος να κερδίζει χρήματα, αλλά και να μπορούν με κάποιο τρόπο να κινούνται τα σκάφη χωρίς να υπάρχουν δυσχέρειες και προβλήματα στους πελάτες. Έτσι, γιατί φέτος είχαμε... Αυτά υπόκεινται στη φορολογία ανάλογη με αυτή των εφοπλιστών, Όχι. Όχι. Αυτά έπρεπε το σκάφος που κάνει ένα ναύλο εδώ να πληρώνει το ΦΠΑ στην Ελλάδα. Αυτό δεν γινότανε. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση έλεγε ότι ναι, ελάτε να κάνετε ναύλο αν είστε τουρκική σημαία ή ευρωπαϊκή σημαία, αλλά θα πρέπει να κάνετε ένα υποκατάστημα, να ανοίξετε αφημί και αυτά. Αυτά όμως, για να γίνουν, είναι χρονοβόρα και δύσκολα. Και αυτά σε συγκεντρώσεις όπως οι συγκεντρώσεις που κάνουμε κάθε Μάιο στη Ποσειδόνια, έχουν συζητηθεί και έχουν αναφερθεί και από ξένους μπρόκερ και δικηγόρους, γιατί και εγώ πήρα μέρος, αλλά δεν έγιναν εφικτά. Μάλιστα, τώρα φτάσαμε πάντως στο σημείο αυτό που διακόπτονται τα δρομολόγια. Πιστεύετε ότι θα ισχύσει ή θα βρεθεί μια χρυσή τομή ούτως ώστε να εξακολουθήσει απρόσκοπτα η συγκοινωνία με την Τουρκία από και προς? Ναι, θα βρεθεί σίγουρα κάποια συμφωνία. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, αν θα ένα χρονικό διάστημα τα Τούρκοι καταφέρει πως θα σταματήσουν για να μην υποβαθμιστεί η σημαία του Σεγκρή, υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Αλλά ότι θα λυθεί, σίγουρα θα λυθεί πρόβλημα, γιατί θα λυθεί το πρόβλημα, γιατί στα ελληνικά νησιά, από ό,τι ξέρεις, έχει πολύ μεγάλη ροή Τούρκων και βοηθά και στην οικονομία των νησιών. Όχι μόνο, και προς την Τουρκία έχει βέβαια. Ναι. Δηλαδή και οι αντίστοιχες και δύο χώρες θα ζημιωθούν από αυτή την. Αν είναι κάποια αρνητική απόφαση. Αυτό θα βρεθεί λύση, είναι σίγουρο αυτό. Απλά δεν γνωρίζουμε αν θα γίνει άμεσα. Αυτό τώρα θα συμφωνηθεί σήμερα, πιθανότατα. Σε άλλο θέμα του δελτίου μας, η αρχαία Βουκαμβίλια τόσων χρόνων όσο σχεδόν και το τείχος της πύλης του Φόρου κλαδεύτηκε και απομακρύνθηκε εντελώς, καθώς όπως μας δήλωσε ο αντιδήμαρχος Θεόφιλος Μουζουράκης, η αρχαιολογική υπηρεσία εντός των επόμενων ημερών πρόκειται να προχωρήσει εργασίες υποστήλωσης της πύλης, τμήμα της οποίας κατέρευσε από το σεισμό της 21ης Ιουλίου. Οι εργασίες της υπηρεσίας Παρσίνου εκτελούνται με μεγάλη προσοχή, καθώς επιβάλλεται και λόγω περιορισμένου χώρου η κλάδευση με τα χέρια, ενώ η απομάκρυνση θα ολοκληρωθεί μέχρι και αύριο. Η αρχαία Βουκαμβίλια τόσων χρόνων όσο σχεδόν και το τείχος της πύλης του Φόρου κλαδεύτηκε και απομακρύνθηκε εντελώς, καθώς όπως μας δήλωσε ο αντιδήμαρχος Θεόφιλος Μουζουράκης, η αρχαιολογική υπηρεσία εντός των επομένων ημερών πρόκειται να προχωρήσει σε εργασίες υποστήλωσης της πύλης, τμήμα της οποίας κατέρευσε στο σεισμό της 21ης Ιουλίου. Οι εργασίες της υπηρεσίας Πρασίνου εκτελούνται με μεγάλη προσοχή, καθώς επιβάλλεται και λόγω περιορισμένου χώρου η κλάδευση με τα χέρια, ενώ η απομάκρυνση θα ολοκληρωθεί με τα βαρέα μηχανήματα μέχρι και αύριο σιγά-σιγά. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε το τείχος έτσι όπως δεν το είχαμε ξαναδεί όλα μας τα χρόνια. Γυμνό, χωρίς τη Βουκαμβίλια, η οποία ήδη μας λείπει. Πριν από λίγες μέρες είχαμε μία επικοινωνία με την αρχαιολογική υπηρεσία και έρχεται από τη Ρόδο ένα συνεργείο για να στηρίξει την κολόνα. Την πύλη, συγγνώμη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για να γίνει αυτή η δουλειά έπρεπε να φύγει και η υπόλοιπη Βουκαμβίλια η οποία υπήρχε πάνω στην πύλη. Όπως βλέπετε κι εσείς είναι πραγματικά μια δύσκολη δουλειά.
Ναι, είναι, γιατί είναι μια Βουκαβίλια αρχαία, όσο είναι και οι φίλοι, θα λέγαμε. Και δεν έχουμε την ευχέρεια του χώρου εδώ μέσα για να μπορέσουν τα μηχανήματα. Για να μπορέσουν τα μηχανήματα να κινηθούν με άνεση και να μπορέσουν να δουλέψουν. Έτσι λοιπόν θα γίνει με τα χέρια η δουλειά, όπως γίνεται τώρα που βλέπουμε, τα μακίζετε. Πάμε πόντο-πόντο. Πόντο-πόντο, για να μην χτυπήσει και κανένας, να μην έχουμε κανένα δυσάρεστο γεγονός. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι καταφέραμε και την ξυλώσαμε την Βοκαμβίλια χωρίς να πάθει το τείχος στο παραμικρό. Τώρα απομένει να την απομακρύνουμε. Και αυτό είναι ένα επίσης αρκετά δύσκολο κομμάτι. Βέβαια και σήμερα θα χρειαστεί αρκετές μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί όπως πρέπει η δουλειά, έτσι δεν είναι? Είναι προγραμματισμένο να γίνει σε 2 μέρες. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε. Και εμείς. Το ευχάριστο βέβαια είναι ότι προχωράνε από ό,τι φαίνεται στα υποστηλώματα και στις στηρίξεις του αρχαίου τείχους, ώστε να μην καταρρεύσουν. Ελπίζω αυτό να γίνει σύντομα. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε την πίσω πλευρά, την οποία εγώ τουλάχιστον 59 ετών δεν την είχα δει ποτέ μου. Σωστά, ναι. Δεν μπορούσαμε να τη δούμε. Και είναι τόσο εξαιρετική. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και εμείς. Σε τακτικές συνεδρίες συνέρχεται το ΔΣ της ΔΙΑΚ την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου και ώρα 11.30 με θέματα στη μερίσια διάταξη, μεταξύ άλλων την έγκριση τευχών δημοπράτησης του υποέργου, δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων αντιμάχιας Καμαρίου Κεφάλου και πρώτης φάσης Μαστιχαρίου, έγκριση διάθεσης πίστοσης, έγκριση δαπανών προϋπολογισμού 2017, έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και μελέτη πιθανών δομικών ενισχύσεων για την αποκατάσταση επισκευή και πιθανή ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του υδατόπυργου της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχιας ΚΟ μετά τον σεισμό της 21 Ιουλίου του 2017. Τρίτον, την αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών των πρώην Δήμων Ηρακλειδών και Δικαίου Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λιμάτων, πρώην Δήμου Δικαίου Υποέργου Αρχαιολογικές Εργασίες. Και τέταρτον, αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών των πρώην Δήμων Ηρακλειδών και Δικαίου Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λιμάτων, πρώην Δήμου Δικαίου δεύτερης φάσης Υποέργου Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λιμάτων Δήμου Δικαίου. Ο Δήμαρχος ΚΟ Γιώργος Κυρίτσης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ευφυνδίου, κύριο Σταμάτη Μαλιλή, επισκέφθηκε το έργο της πλακόστρωσης από την Εκκλησία Σωμάτου μέχρι τον Επαρχιακό Δρόμο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ξεκίνησε το έργο ανάπλασης και πλακόστρωσης από την Εκκλησία του Ασωμάτου στο Ορεινό Σφενδιού μέχρι και τον Επαρχιακό Δρόμο. Ο Δήμαρχος της ΚΟ Γιώργος Κυρίτσης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σφενδιού, Σταμάτη Μαλιλή, επισκέφθηκαν το έργο της πλακόστρωσης από την Εκκλησία του Ασωμάτου μέχρι τον Επαρχιακό Δρόμο. Είναι ένα ακόμα έργο, όπως ανακοινώνεται, που εκτελείται από ίδιους πόρους του Δήμου της ΚΟ, ο οποίος είναι από τους λίγους Δήμους, σημειώνεται, σε όλη την Ελλάδα, που μπορεί να χρηματοδοτεί έργα με δικούς του πόρους. Κάτι που οφείλεται στη χρηστή διαχείριση και στην ανάταξη των οικονομικών του Δήμου της ΚΟ την τελευταία τριετία και παρά τις δυσμενείς εξελίξεις και συγκυρίες. Το έργο περιλαμβάνει τις θεματικές εξκαφές του οδοστρώματος, την σκυροδέτηση του τμήματος της εξκαφής και τέλος την πλακόστρωση της οδού με ακανόνιστες πέτρες λατομίου. Είναι ένα έργο ανάπλασης και αναβάθμισης ολόκληρης περιοχής, όπως σημειώνεται στο δελτίο τύπου, το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Να έρθουμε σε πολιτιστικές ανακοινώσεις τώρα, στη συνέχεια του δελτίου μας. Ο Πνευματικός Όμιλος ΚΟΟΝ Φιλιτά σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Πατέλη με τίτλο «Υγεία στην Κάλυμνο από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι την απελευθέρωση». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Δήμου ΚΟ, Πλατεία Ελευθερίας, το Σάββατο 14 Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ. Το βιβλίο προλογίζει ο πρόεδρος του Αναγνωστηρίου Μούσες, Παναγιώτης Γιαμαίος, ο οποίος θα μας κάνει και μία σύντομη αναφορά για το έργο του αναγνωστηρίου. Το συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο κύριος Κώστας Ιωάννου, θα μιλήσουν οι Κώστας Κογιόπουλος, Κώστας Μινέτος, ο συγγραφέας, το Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα για τις επόμενες ανακοινώσεις, όπως αυτές μας αποστέλλονται, για την καλύτερη προετοιμασία και τον προγραμματισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων χειμερινά Υποκράτεια 17-18,
Παρακαλούμε να καταθέσετε εγγράφως τις προτάσεις συμμετοχής σας μέχρι τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου. Απαραίτητο είναι οι προτάσεις αυτές να συνοδεύονται αναλυτικά στοιχεία όπως τίτλος περιεχόμενο εκδήλωση, ημερομηνία, χώρος, διοργανωτής. Λεπτομερής αναφορά των υποχρεώσεων της εκδήλωσης που αναλαμβάνει ο ΔΟΠΑΒΣ, ορισμός υπεύθυνο του Συλλόγου Ονοματοπώνυμο, τηλέφωνο και email για την διαξαγωγή της εκδήλωσης. Για οποιαδήποτε διακρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο γραφείο Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒΣ στο τηλέφωνο 2242-0-25-316. Και μετά από τις ανακοινώσεις, το επόμενο ρεπορτάζ του Δελτίου μας οδηράς διαχρονικά εδώ στην ευκαιρία και το βήμα σε νέους ανθρώπους και σπουδαστές να εξειδικεύσουν τη θεωρία με την επικοδομητική πρακτική εξάσκησης στα συστήματα ήχου και εικόνας. Ο Αποστόλης Χορδατσάκης, που τον προηγούμενο χρόνο εκπαιδεύτηκε στο πλαίσιο του προγράμματος του ΙΕ Κρήτη στο στούντιο του ΔΥΡΑΣ, πήρε το πτυχίο του πριν από λίγες μέρες, ενώ πέτυχε με την εργασία του στη διπλωματική να παρουσιάσει ένα αξιόλογο ντοκιμαντέρ, για το οποίο βαθμολογήθηκε με τον βαθμό 9, αξιοποιώντας τη γνώση που απέκτησε στην πρακτική του εξάσκηση. Ο ΔΥΡΑΣ διαχρονικά έδωσε την ευκαιρία και το βήμα σε νέους ανθρώπους και σπουδαστές να εξειδικεύσουν τη θεωρία με την επικοδομητική πρακτική εξάσκηση σε συστήματα ήχου και εικόνας. Ο Αποστόλης Χορδατσάκης, από τον προηγούμενο χρόνο εκπαιδεύτηκε στο πλαίσιο του προγράμματος του ΙΕΚ Κρήτης στα στούντιο του ΔΥΡΑΣ, πήρε το πτυχίο του πριν από λίγες μέρες, ενώ πέτυχε με την εργασία του στην διπλωματική να παρουσιάσει ένα αξιόλογο ντοκιμαντέρ, για το οποίο βαθμολογήθηκε μάλιστα με τον βαθμό 9, αξιοποιώντας την γνώση που απέκτησε στην πρακτική του εξάσκηση στο ΔΥΡΑΣ. Η εμπειρία μου στο ΔΥΡΑΣ ήταν πάρα πολύ ωραία. Αυτό το εξάμεινο εμένα μου έδωσε γνώσεις, μου έδωσε εμπειρία. Μου έδωσε μια ευκαιρία να εξειδικευτώ περισσότερο. Να σε επαφή κατευθείαν με το μέσο, δηλαδή, να διαχειριστείς ήχο και εικόνα. Να διαχειριστώ ήχο και εικόνα, να διαχειριστώ τη ροή προγράμματος μέσα στο ΔΥΡΑΣ. Μου έδωσε την ευκαιρία να βγω προς τα έξω, εκδηλώσεις, σε συναυλίες, σε θέατρα. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Πώς συνέβαλε αυτή, ούτως ώστε να φτάσεις στην πτυχιακή σου και να μπορέσεις να πάρεις το πτυχίο σου και μάλιστα για την εργασία που κατέθεσες με ένα πολύ καλό βαθμό. Πήρες 9, έτσι δεν είναι? Πήρα 9. Ολοκλήρωσα την πτυχιακή μου εργασία. Το δεύτερο μέρος της πτυχιακής εργασίας και το θέμα της ήταν το λαϊκό τραγούδι. Το λαϊκό τραγούδι, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Ασχολούμαι και με τον μπουζούκι, το ερευνώ. Και αυτό ήταν και το θέμα της πτυχιακής, οπότε θυμάμαι. Νομίζω ότι η συνεργασία εδώ στο ΔΥΡΑΣ έφερε και το αποτέλεσμα αυτό, έτσι δεν είναι? Η συνεργασία μου με το ΔΥΡΑΣ ήταν πολύτιμη, καθώς με βοήθησε να ολοκληρώσω το ντοκιμαντέρ, το οποίο και θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος καθώς θα το προβάλλει ο ΔΥΡΑΣ μέσω του τηλεοπτικού προγράμματος. Να δουν τι κάναμε και ποια ήταν η αποτέλεσμα μιας συνεργασίας που είχαμε. Πώς το αποδέχτηκαν οι καθηγητές σου εκεί, η κρίση δηλαδή που έγινε πάνω σε αυτή τη δουλειά που έκανες, πώς ήταν? Αν σε ικανοποίησε καταρχήν. Οι καθηγητές μου έμειναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Το 9 σε ικανοποιεί καταρχήν? Το 9 με ικανοποιεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Από εδώ και πέρα ολοκλήρωσες σπουδές. Φαντάζομαι ότι τα όνειρά σου έχουν να κάνουν με το πώς αυτή η εξειδίκευση που πήρες θα γίνει και επάγγελμα, έτσι δεν είναι? Η εξειδίκευση που πήρα θα γίνει και επάγγελμα. Θέλω να εργαστώ για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί δεν είναι την ευκαιρία για πολλές... Διάξεις της πληροφορίας καταρχήν, της μουσικής που αγαπάς. Της μουσικής που αγαπώ πάρα πολύ. Ο κόσμος της τηλεόρασης είναι πολύ μεγάλος. Δίνει την ευκαιρία να κάνεις πολλά πράγματα, να τα προβάλλεις. Είναι ένα μέσο το οποίο δίνει την ευκαιρία... Και στο κοινό βέβαια να έρθεις σε επαφή με πράγματα που φυσικά, ίσως... Φυσικά, για μας είναι κυρίως το κοινό. Mm-hmm. Κυρίως το κοινό, γι' αυτό δουλεύουμε, αυτό... Και φυσικά με φροντίδα στην ποιότητα. Πώς θα φτάσει ο ήχος όσο το δυνατόν σε καλύτερη ποιότητα και εικόνα, έτσι δεν είναι? Γιατί σε αυτό εξειδικεύεται. Ο ήχος και η εικόνα θα πρέπει πάντα στον κόσμο να φτάνει με την ανάλογη ποιότητα. Υπάρχει βέβαια η τεχνολογία που έχει εξελιχθεί. Αυτό πόσο έχει βοηθήσει, πόσο έχει δυσκολεύσει εσάς τους νέους ανθρώπους τώρα που ασχολείστε με την παραγωγή ήχου και εικόνας? Δεν μας έχει δυσκολέψει καθόλου. Εγώ μπορώ να πω ότι μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, καθώς τη δουλειά μας την έχει κάνει
πιο εύκολη. Και νομίζω ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα καθημερινά για κάποιον ο οποίος θέλει να ασχοληθεί σοβαρά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο επάγγελμα. Να εκφραστεί κιόλας. Να εκφραστεί ο καθένας μέσα από αυτό. Ο ήχος είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τομέας. Έχει πάρα πολλές ευκαιρίες, πάρα πολλούς τομείς. Κάποιος θα γίνει ηχολήπτης, κάποιος θα ασχοληθεί με το ντοκιμαντέρ, κάποιος θα ασχοληθεί να συνδυάσει ήχο και εικόνα. Όπως ήταν το ντοκιμαντέρ το οποίο θα προβληθεί. Κάποιος μπορεί να ασχοληθεί με τον ηχητικό σχεδιασμό, επίσης ένας πάρα πολύ όμορφος τομέας. Όλα αυτά βέβαια μπορεί να εξειδικευτεί και πάνω στο κινηματογράφο, επίσης ένας τομέας ο οποίος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο τομέας των εκδηλώσεων και συναυλιών, δουλεύουμε για τον κόσμο, δουλεύουμε για το κοινό, πρέπει το κοινό να ανταποκριθεί. Να ανταποκριθεί και να το ακολουθήσει. Και να αναγνωρίζει την καλή ποιότητα που προσλαμβάνει σε σχέση και με τα προγράμματα, αλλά και με την ηχοληψία, την εικόνα κτλ. Προπάντως. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομιά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και το ΔΥΡΑΣ και τον κόσμο τον οποίο με έχει στηρίξει μέχρι και σήμερα και τους συνεργάτες μου. Και εύχομαι στον κόσμο, ο κόσμος να αναγνωρίσει αυτό που κάνουμε και εύχομαι περισσότερος κόσμος να το ακολουθήσει. Και να το παρακολουθήσει. Και να το παρακολουθήσει. Από το θρόισμα της Άμμου στην πρώτη νοτιά μέχρι τον ήχο από την δεκαδιάρικη πενιά του Μπαγλαμά, από το ακορντεόν και το βιολί μέχρι το σαντούρι και το μαντολίνο. Είχαμε την τύχη, τρεις γενιές, ο ήχος να μπορεί να αναπαραγάγεται και να ταξιδεύει αιώνες και τόπους και να φτάνει στο άκουσμά μας σχεδόν αυθεντικός. Γιατί η τεχνολογία για την εγγραφή και την μετάδοση του ήχου έτυχε της πρωτοποριακής επιστήμης των τελευταίων αιώνων. Από τότε άλλωστε ξεκινά και η ιστορία που θέλουμε να σας διηγηθούμε. Από την πρώτη ηχογράφηση του σμυρναϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού στη Νέα Υόρκη, στα δισκάκια των 45 στροφών που μπήκαν στο pick-up και αργότερα στα jukebox για να μας μεταδώσουν την αυθεντική ερμηνεία της Μαρίκας Παπαγκίκα, αντιμαχήτισσας από την ΚΟ, η καταγωγή του σμυρναϊκού Μανέ. Αν δεν είχε ηχογραφηθεί ο Μανές της Μαρίκας, σήμερα θα πιστεύαμε ότι η στίχη «Αν μ' αγαπάς κι είναι όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω» ήταν μια μπαλάντα που μελοποίησε ο Χατζηδάκης. Θα γνωούσαμε το αυθεντικό, δηλαδή ότι είναι ο σμυρναϊκός Μανές της Μαρίκας, ο ερωτικός δαλκάς του ρεμπέτικου. Thank you.
Το ρεμπέτικο τη δεκαετία του 30 πεζόταν από μουσικές κομπανίες που αποτελούνταν από δύο ή τρία μπουζούκια, ένα μπαγλαμά, μια κιθάρα και συχνά ένα ακορντεόν. Συνήθως τραγουδούσε μια γυναίκα και μια έπαιζε ντέφι και χόρευε. Το καλοκαίρι του 1934 εμφανίζεται η Τετράς, η Ξακουστή του Πειραιός. Έτσι δημιουργείται η πρώτη κομπανία με τους Μάρκο Βαμβακάρη, Αντώνη Δελιά, Μπάτη και Στράτο Παγιουμτζή. Το γραμμόφωνο είναι η μηχανή που προηγήθηκε του πικάπ και η πρώτη που η χοντρή βελόνα του αναπαρήγαγε το τραγούδι στο βινήλιο. Κατάλληλο και για καντάδες, κυρίως σε κινηματογραφικές ταινίες. Ρε τι πλημμύριστα σε καταπουντή σου. Κάνω πλημμύριστα κάνω συναγερμούς στην Ευτά που λες. Σαν του Μαγιού. Ψηλά στον ουρανό το σηπάω, παρέα μου τα αστέρια. Αχ, ρημάδα φυθήκα, κοιμάσαι κι εγώ δόλυση περιμένω. Αχ, φυθικάρα μου εσύ. Σου φόρεμα στο Λιβύα θα έχει φίλια. Αν θέλεσαι. Έπα να θυμάσαι, Σκουλικαντέρα. Σκουλικαντέρα που με έκανε και έκανα μπάνιο που είχα κάνει και του Πάσχα. Το jukebox έκανε επανάσταση. Τοποθετήθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 1889 σε ένα σαλούν του Σαν Φρανσίσκο, εντυπωσιάζοντας τους θαμώνες τους. Στις αρχές του 20ου αιώνα οι κύλινδροι αντικαθίστανται από πλάκες γραμμοφόνου και αργότερα με δίσκους 45 στροφών. Το 1927 γίνεται ηλεκτρονικό και βέβαια έρχεται αργότερα και στη χώρα μας. Γνώρισε μεγάλη άνθηση στη ΣΥΠΑ αλλά και στην Ελλάδα, καθώς το συναντάμε τότε σε εστιατόρια, μπαρ, νόμιμα και παράνομα, στα κλαμπ, όπου ο κόσμος μπορούσε να ακούσει τις αγαπημένες του επιτυχίες και να χορέψει, να ξοδέψει και βέβαια να ακούσει τους δαλκάδες του από το jukebox στους δίσκους των 45 στροφών. Η ποιότητα του ήχου δεν συγκρίνεται με κανενός άλλου στερεοφωνικού στους δίσκους των 45 στροφών, επειδή λειτουργούν με λιχνίες όπως τα παλιά ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις. Έχουν περισσότερες αρμονικές από τα τρανζίστορ, με αποτέλεσμα ο ήχος να είναι σαφώς ανώτερος. Τα περισσότερα jukebox παίρνουν 100 δίσκους των 45 στροφών, πράγμα που σημαίνει 200 τραγούδια. Έχω τρεις σειρές των 100 δίσκων που τις εναλλάσσω, μας είπε κάποτε ένας από τους ταβερνιάριδες που εξακολουθούσε να διασκεδάζει τους θαμώνες του με το jukebox.
Τα παλιά φορητά pick-up συντρόφευσαν τις μαθητικές μας εκδρομές και βέβαια τα πάρτι με τα βερμούτ. Αργότερα το βινίλιο πέρασε από τους 45 στις 33 στροφές, οι βελόνες λέπτυναν και ο ήχος για να μπορεί να βγαίνει καλύτερος χρειάστηκε και άλλη επένδυση με ηχητικά συστήματα. Τα πρώτα ηχεία. Υπάρχουν χιλιάδες συμμετοχές των Ελλήνων λαϊκών τραγουδιστών και συνθετών στον κινηματογράφο, ένα μέσο που διέδωσε το ελληνικό τραγούδι, αλλά αν πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποιο, εμείς επιλέξαμε αυτό με τις παινιές του Μεγάλου Ζαμπέτα, και όχι βέβαια σε μια ελληνική ταινία, αλλά στη μουσική επένδυση της ταινίας του Woody Allen, Ακαταμάχητη Αφροδίτη. Woe unto man! Brave Achilles, slain in trial by blood, for prize the bride of Menelaus, and father of Antigone, ruler of Thebes, self-rendered sightless by lust for expiation, lost victim of bewildered desire. Τα χρόνια πέρασαν και η εμβέλεια, η δύναμη, η ρωμαλαιότητα του λαϊκού τραγουδιού έφερε τον κόσμο από τους τεκέδες, τα κουτούκια, τις ταβέρνες, στα μεγάλα παραλιακά μαγαζιά, που στα τέλη της δεκαετίας του 70 μπορούσε ακόμα να διατηρεί την αυθεντικότητα της λαϊκής ερμηνείας με καλλιτέχνες όπως ήταν ένας από τους μεγάλους, ο Στράτος Διονυσίου. Οι πίστες γέμιζαν πιάτα και λουλούδια. Και όπως σημείωσε ένας από τους σύγχρονους φιλοσόφους, από τότε που εξέλιπεν η κοινωνική θλίψη, εξέλιπαν και τα λαϊκά μαγαζιά και οι μεγάλες, οι μικρές πίστες που χορεύαμε τις παραγγελιές μας. Ελάτε να την πιάσετε, να την καταδικάσετε, για να πληρώσει. Με λες αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη σου. Στο πέρασμά σου είμαι ένας καλοπάτης σου. Με λες αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη σου. Είμαι ένα βήμα στο μεγάλο μονοπάτι σου. Θέλω αγάπη, γιατί είσαι η αγάπη μου, γιατί μου δίνεις
τη συγγνώμη σου στα λάθη μου. Σε λέω αγάπη γιατί είσαι η αγάπη μου. Χωρίς εσένα θα χανόμουν στα πάθη μου. Αγάπη μου στα μάτια κοίταξε με. Αγάπη μόνο αγάπη φωνάξε με. Κοντά σου μια ζωή φυλάκισέ με. Και μη μ' αφήνεις να αγαπώ κι αγκάλιασέ με. Σε άλλες ανακοινώσεις του δελτίου μας, ο ΔΔΕ Περιοχή ΚΟ ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιηθούν ολιγόληπτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος 13 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευής, 7.30 στις περιοχές Πυλή, Ζυπάρη, Μεσεριά, Πλατάνη κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού και είσοδο της πόλης της Κόκκες στις 8 στις περιοχές Ασφενδιού, Αμπαύρης, Άγιος Φωκάς, Ψαλίδι, Άγιος Νεκτάριος και Ηρακλής στο νησί της ΚΟ. Για άλλη μια χρονιά, η Λέσκη Lions Co. Υποκράτηση διοργανώνει επίδειξη μόδας με καταστήματα της πόλης μας. Η μόδα, η λάμψη και η ομορφιά κλείνουν ραντεβού την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 8 στο ξενοδοχείο Κυπριώτης Πανόραμα. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για τις ανάγκες του Λυκείου Αντιμάχιας που επιλέχθηκε μετά από διαδικασία εκκλήρωσης. Η τιμή πρόσκλησης είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει δωράκια, πλούσια δέσματα από εστιατόρια της πόλης, μπουφέ της Λέσχης μας, καφέ, ροφήματα και ποτό. Επίσης θα πραγματοποιηθεί λαχιοφόρος αγορά με πλούσια δώρα. Οι Lions ανακοινώνουν ότι αύριο Παρασκευή 13 Οκτωβρίου στις 5.30 το απόγευμα στη μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου Κώστα Παλάς θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εκδήλωση για την Αφίσα της Ειρήνης. Πρόκειται για ένα διαγωνισμό ζωγραφικής, στο οποίο συμμετέχουν με έργα τους μαθητές δημοτικού από όλα τα σχολεία του νησιού μας. Αύριο θα γίνει η έκθεση όλων των έργων των παιδιών, καθώς και η επιλογή αυτών που θα βραβευτούν. Τα έργα θα σταλούν στην Αθήνα, όπου θα συμμετάσχουν στον εκεί διαγωνισμό και κατόπιν στο πρώτο έργο που θα επιλεχθεί από διακεκριμένους εικαστικούς στην Αθήνα. Θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Διαγωνισμό στις ΗΠΑ με μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Το θέμα για φέτος, πάντα γύρω από την ειρήνη, είναι το μέλλον της ειρήνης. Έθριος θα είναι για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Έτσι κατέγραψε η κάμερα της Δημοτικής Τηλεόρασης την επικαιρότητα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.